Ένα ξεχωριστό κάλεσμα σε μικρούς και μεγάλους απίφθινε η Δημοτική Αρχή Λαρισαίων σε μια ιδιαίτερη γιορτή χθες το απόγευμα με αφορμή τις ανανεωμένες παιδικές χαρές στις συνοικίες της Νεάπολης και του Λιβαδακίου που άνοιξαν ξανά τις πύλες και την αγκαλιά στους πολίτες. Από το Λιβαδάκι και από τη Νεάπολη κάνουμε ένα ακόμα βήμα για τη Λάρισα που θέλουμε. Μια Λάρισα φιλική στην οικογένεια, στα παιδιά, στους ανθρώπους της τρίτης ηλικία, την νεολαία. Με μια ακόμα παιδική χαρά που θα αποτελεί σημείο αναφοράς, συναντήσεων, κοινωνικότητας, καθημερινότητας για όλους τους πολίτες της συνοικίας και όχι μόνο. Θέλουμε μια πόλη η οποία θα μπορέσει να δώσει στους πολίτες το δημόσιο χώρο που τους λείπει, να μπορέσουν να αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους, την καθημερινότητά τους. Μπαλόνια, μουσική και πολλές γλυκές εκπλήξεις στο εορταστικό κλίμα των ημερών περίμενε τους Λαρισαίους που έδωσαν το παρόν. Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνουμε τον προγραμματισμό μας για 15 συνολικά παιδικές χαρές, τις οποίες είτε να κατασκευάζουμε ολοκληρωτικά είτε δημιουργούμε νέες για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά. Τις τελευταίες ημέρες η πόλη μας έχει μπει σε μια γιορταστική περίοδο με τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι μικρές σημερινές γιορτές. Έχουμε δει λοιπόν ότι θα έχουμε μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, εξόχως ιδιαίτερη, πολύ εντυπωσιακή, πολύ όμορφη για τον κόσμο της Λάρισας. Πρόκειται για τις δύο πρώτες παιδικές χαρές που παραδίδονται ανανεωμένες οικογένειες και τους κατοίκους της συνοικίας της Νεάπολης και του Λιβαδακίου στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής για την ανακατασκευή και δημιουργία 15 παιδικών χαρών μέχρι το τέλος του έτους σε πολλές περιοχές του Δήμου Λαρισαίων.